Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών της από την έναρξη της κρίσης, ωστόσο η εκτεταμένη δημοσιονομική εξυγίανση και η εσωτερική υποτίμηση έχουν οδηγήσει σε υψηλό κόστος στην κοινωνία ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισοδημάτων και της εξαιρετικά υψηλής ανεργίας. Αναφέρεται στη δήλωση που εξέδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του εκτελεστικού της Συμβουλίου. Σωρία λαθών, παραλήψεων και σφαλμάτων περιλαμβάνουν τα πρώτα ειδοποιητήρια με τις νέες ασφαλιστικές εισφορές που αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Χιλιάδες ασφαλισμένοι είδαν να τους καταλογίζονται ακόμα και οι τετραπλάσιες εισφορές από ό,τι πλήρωναν με βάση το σύστημα που ίσχυε ως 31/12/2016. Σε κάποιους το σύστημα τους είχε ασφαλισμένους από τα μαθητικά τους χρόνια, ενώ αντίθετα κάποιοι άλλοι που είχαν τουλάχιστον 20 χρόνια εργασιακού βίου, το σύστημα τους είχε εντάξει στην κατηγορία των ανασφάλιστων. Κερδίζουν συνεχώς μερίδιο οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, καθώς το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότεροι Έλληνες τις επιλέγουν για να διεκπεραιώσουν τις καθημερινές τους συναλλαγές. Η επιβολή των capital controls αλλά και η ανάγκη για χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου έχουν οδηγήσει σε έκρηξη τόσο στον όγκο όσο και στην αξία των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, όπως προκύπτει από την έκθεση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει 620,91 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,03% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.